Με το νέο πρόγραμμα του Αντένα, επενδύουμε σε όλες τις ζώνες και μορφές προγράμματος. Είμαι πολύ περήφανος για την δουλειά που έχει κάνει η ομάδα μας. Έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε πολύ δυνατά, να παρέχουμε την καλύτερη ψυχολογία και την πιο αντικειμενική ενημέρωση για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Έτσι, σε αυτά τα πλαίσια και φετινή σεζόν προσδοκούμε και προσπαθούμε να παρέχουμε ό,τι καλύτερο για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Ο προγραμματισμός μας είναι ακριβώς αυτός. Να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα όλες τις μέρες, όλες τις ζώνες, για να καλύψουμε όλους τους τηλεθεατές, όλα τα γούστα, όλες τις ανάγκες, όλα τα ενδιαφέροντά τους. Το νέο πρόγραμμα του Αντένα είναι πλούσιο. Πλουσιότατο πρόγραμμα, θα έλεγα, με βάση τις διαχρονικές εδώ και σχεδόν 30 χρόνια αξίες του Αντένα. Πολύ απλά, καινοτομία, δημιουργικότητα, σεβασμό στους τηλεθεατές, πολλές προτάσεις για την ψυχαγωγία τους, ασφαλώς έγκυρη ενημέρωση. Έχουμε ένα πάνω από 80-90% ανανεωμένο πρόγραμμα, μια καινούργια καθημερινή σημαντική κομμωτή σε 7 η ώρα, ένα νέο δελτίο ειδήσεων, το Nomads, ίσως ό,τι πιο σύγχρονο και καινοτόμο υπάρχει στο Adventure Reality αυτή τη στιγμή παγκόσμια. Κάνετε και μια διευκρίνηση σχετικά με τον Αντώνη Κανάκη. Το Radio Arvilla μόνο σαν special event θα υπάρχει και ο Αντώνης επεξεργάζεται, σκέφτεται και αναπτύσσει ιδέες για μια καινούργια εκπομπή, την οποία όταν θα έχουμε κάτι οριστικό θα το ανακοινώσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και τη φετινή χρονιά, διότι έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε μια μοναδική τηλεοπτική εμπειρία. Αφού δεν σας έστειλε ο κύριος Λάτσος και σας στους νομάδες να πάτε στις Φιλιππίνες. Ήθελα να πάω, αλλά θα έπρεπε να φύγω από το πρωινό. Καταλάβατε, ήθελα να πάω. Τι σας αρέσει περισσότερο να παρακολουθείτε? Τη ΦΕΗ. Το πρωινό είναι σταθερή αξία τα τελευταία χρόνια και έχουμε και μια πολύ ανανεωμένη δροσερή ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. Για μένα αυτό το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερο, γιατί δεν σταματήσαμε ουσιαστικά με την ομάδα να δουλεύουμε και έχουμε μεγάλη όρεξη να ξεκινήσουμε, γιατί όταν σκέφτεσαι πράγματα περιμένεις μετά και έχεις και την αγωνία του να τα δεις να υλοποιούνται. Πραγματικά είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα φέτος. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και στη μεγαλύτερη ομάδα, την οικογένεια του Αντένα. Κάθε χρονιά κάνουμε δυναμικό ξεκίνημα και συνεχίζουμε έτσι. Υπάρχει πάθος, υπάρχει μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία συνεχίζει. Το ίδιο ισχύει και στην ενημέρωση, σε 9 ώρα, στις 8, με τον Νίκο Χατζη Νικολάου. Δεν είπατε τελικά αποκτικά τα πράγματα. Δεν θα μας πεις. Ποτέ. Γιατί? Ποτέ. Αυτό είναι ένα μυστήρι. Ξεκινήσαμε με ρούχο και συνεχίζουμε. Γενικά φέτος έχει πάρα πολύ δουλειά το πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον όμως να σας δούμε τον κύριο Λιάγκα παρέα, γιατί είχατε έρθει και στο παρελθόν σε κάποια αντιπαράθεση. Θα συνεχίσουμε. Δεν θα σταματήσει αυτό. Ούτως ή άλλως ο Γιώργος, όταν με προσέγγισε, μου ζήτησε να κάνω αυτό ακριβώς που κάνω. Δεν μου έχει πει δεν θέλω αυτό ή δεν θέλω εκείνο. Εγώ θα κάνω αυτό που έχω μάθει να κάνω.